Θα καλημερίσω έναν άνθρωπο που ξέρει και τα καλά και τα κακά και τις δημοσιογραφίες και τις πολιτικής. Θύτευσε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο παρελθόν και είναι με δημόσιο λόγο ανελιπώς, τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο εννοώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα και σε όλες και όλους που μας ακούν στην Κρήτη. Έχετε μία ένταση, μου το λένε πολλοί φίλοι, μία ένταση, δεν ξέρω αν είναι θυμός οργή, το τελευταίο διάστημα σε όλες σας τις δημόσιες παρεμβάσεις. Και θα σας κάνω την ερώτηση, γιατί καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους, ευθύς εξ αρχής. Έχετε μετακομίσει προς ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αντώναρε, όπως γράφετε, και γι' αυτό χτυπάτε την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τους επικρίνω με σταθερότητα, αποφασιστικότητα και αν θέλετε και ένταση. Δεν μου αρέσει η λέξη, δεν έχω κανένα λόγο να μην την υιοθετήσω. Εδώ και 6-6,5 χρόνια, αφότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και όχι αφότου έγινε πρωθυπουργός, υπογραμμίζω. Γιατί από τα δείγματα γραφής που έδειξε και από τη γνώση που έχω του συγκεκριμένου ανδρός, δυστυχώς είχα την ευχαίρεια να διαγνώσω πράγματα που μας έρχονται στα χέρια βαριά και ασήκωτα τώρα. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με κάποια πολιτική ιστεροβουλία. Τώρα, όσον αφορά την ενδεχόμενη, αυτό που γράφεται, μετακόμισή μου στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ανήκα πάντοτε και εξακολουθώ να ανήκω στο χώρο του κέντρου. Οι αντιλήψεις μου είναι προοδευτικές, είναι δημοκρατικές και με μεγάλη ευαισθησία πιστεύω, έτσι έμαθα από το σπίτι μου, για την κοινωνία, τη χώρα και τα εθνικά μας συμφέροντα. Τότε θα γίνει και αν θα πάω κάπου ενδεχομένως να φανεί το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη, οτιδήποτε προς ανακοίνωση. Είναι σαφές αυτό που λέτε, χωρίς να αποκλείεται οτιδήποτε όμως. Δεν αποκλείω οτιδήποτε. Δημόσιο πρόσωπο είμαι με τις παρεμβάσεις μου. Και νομίζω ότι τα δημόσια πρόσωπα έχουν την υποχρέωση όταν τα ίδια κρίνουν και όταν τους γίνουν προτάσεις και όταν υπάρχουν συνεννοήσεις και όταν υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις να μην αρνούνται, να μην φοβούνται να μπουν στον πολιτικό στίβο και να δεχθούν και τα πειρά, να δεχθούν και την κριτική, να δεχθούν να έρθουν αντιμέτωπα με τις δυσκολίες που σημαίνει μια τέτοια κίνηση. Δεν γράφουμε μόνο για να κάνουμε παιχνιδάκι, γράφουμε μόνο επίσης, επειδή είμαι και δημοσιογράφος, για να επισημαίνουμε πράγματα. Έχω ευθύνη, πιστεύω, κοινωνική κυρίως, γιατί έχω περάσει και από την πολιτική, έχω περάσει όπως επισημάνατε στην εισαγωγή που μου κάνατε από θέση μεγάλης ευθύνης και έτσι πρέπει κατά τη δική μου αντίληψη να επισημαίνω όσα βλέπω. Και δυστυχώς αυτά που βλέπω είναι πολύ αρνητικά για τον τόπο. Και έγραψα προλίγου μόλις έκανα μια ανάρτηση, λέει ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρει τίποτα μας λένε. Μας είπε τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είχε φτάσει, λέει, σε πρωθυπουργικό επίπεδο αυτό το οποίο συνέβαινε στους σιδηροδρόμους. Μα είναι σοβαρά πράγματα να μας τα λένε αυτά. Δεν είχε φτάσει για τις υποκλοπές, δεν είχε φτάσει για τη φτώχεια, δεν είχε φτάσει, ξέρετε, για τους νεκρούς οι οποίοι συσσωρεύτηκαν, άσκημη λέξη, εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας κατά τη διάρκεια του COVID. 16.000 άνθρωποι πέθαναν γιατί δεν υπήρχαν κρεβάτια για να μπουν μέσα. Όλα αυτά δεν τα ξέρω, κύριος Μητσοτάκης, εκ των υστέρων. Έρχεται στη δύση της τετραετίας του, ενώ στην κοινοβουλευτική δύση της τετραετίας του και μας λέει με τρόπο πολύ κοινικό ότι τώρα θα αναλάβει προσπάθειες και πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης. Τι έκανε 4 χρόνια? Κύριε Αντώναρε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε μία εμπειρία περί του πολιτικού βίου της χώρας, αν θεωρείτε ότι συνολικά το πολιτικό σύστημα είναι σε μια οριακή κατάσταση πια σε σχέση με την κοινωνία. Η κοινωνία ξύπνησε και αυτό το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, κύριε Σαχίνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα ποτήρι το οποίο του αφήνεις και πέφτει σταγόνα ξεχυλίζει. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή και προσπαθούν αυτή την κοινωνία η οποία εκφράζεται αυτή τη στιγμή, αυτό δεν θέλαμε, κυρίως από τις νεότερες γενιές, να την ξαναγυρίσουν πίσω, να τη φοβήσουν, να τη πούνε ότι μην βγαίνετε στους δρόμους γιατί είναι επικίνδυνο, να κυκλοφορούν κάτι περίεργοι τύποι οι οποίοι μπορούν να σας δείρουν και δημιουργούν επεισόδια και μπορεί η αστυνομία να εμπλακεί και εσείς να είστε τα θύματα. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Αυτό ψιθυρίζουν στα αυτιά της κοινωνίας και βλέπετε ότι η κοινωνία δεν ακούει. Γιατί δεν ακούει? Γιατί έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Γιατί έφτασε να μας λένε ότι, λέει ο υπουργός
εργασίας ο κύριος Χατζηδάκης, ότι ξέρετε θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, αλλά κάτω από τα 800 ευρώ. Και επαναλαμβάνω και το ξαναλέω αυτό που έχω πει. Δηλαδή θα έρθει στα επίπεδα του 2009. Μάλιστα. Τότε το 2009 λέγαμε, φεύγοντας εμείς από την κυβέρνηση, ο Κώστας Καραμαλής, αυτό εννοώ, ότι ο μισθός αυτός δεν ήταν επαρκής για τους Έλληνες. Πριν από 14 χρόνια δεν μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα. Και έρχονται τώρα μετά από 12 χρόνια μνημονίων, μετά από COVID, και μας λένε ότι ο μισθός θα ξαναγυρίσει εκεί. Αυτό είναι πλασματικό. Και είναι πλασματικό για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι έχει μεσολαβήσει συσσωρευμένος πληθωρισμός που είναι πάνω από 60-70%. Δηλαδή τα 2/3 περίπου αυτού του εισοδήματος, αυτής της αγοραστικής δύναμης που θα έχει ο Έλληνας αύριο με τη μικρή αύξηση που θα πάρει, είναι το 1/3 από αυτό που είχε πριν από 13 χρόνια, ενώ οι τιμές καλπάζουν. Αυτό αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί τεράστια πίεση στην κοινωνία. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο άλλος? Δίκαια βέβαια οι επιχειρηματίες και οι μικρές επιχειρήσεις λένε ότι δεν μπορούμε να ανθέξουμε περισσότερη αύξηση, διότι το κόστος είναι μεγάλο, το ενεργειακό κόστος, οι πρώτες ύλες ακριβένουν κλπ. Σωστά. Αλλά και η κοινωνία πώς θα δουλέψει, πώς θα λειτουργήσει? Δεν μπορεί να πάει μπροστά μια χώρα να έχει συνεχή σταθερή οικονομική ανάπτυξη με ανθρώπους οι οποίοι είναι πεινασμένοι, είναι με τη γλώσσα έξω, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα, φτάνουν στις 18 του μηνός και δεν έχουν ευρώ στην τσέπη για τα τρέχοντά τους έξοδα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το οποίο η πολιτική τάξη, όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να δώσουν απαντήσεις πώς θα το διαχειριστούν αύριο. Έχουμε λοιπόν δύο στρατόπεδα. Το κυβερνητικό στρατόπεδο, το οποίο διαχειρίστηκε για 4 χρόνια, διαχειρίζεται εδώ και 4 χρόνια αυτή την κατάσταση και είχε υποσχεθεί ότι θα τα λύσει τα θέματα, δεν τα έλυσε. Και έχουμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα άλλα κόμματα της μικρότερης αντιπολίτευσης, της ίσονος αντιπολίτευσης, τα οποία επιδιώκουν να πάρουν την εξουσία. Πρέπει λοιπόν και αυτά τα κόμματα, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξεδιπλώσει ένα πρόγραμμα πιστικό, εφαρμόσιμο και που θα μπορέσει να επαναφέρει την ηρεμία στην κοινωνία. Ελπίζω σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξη που είναι να δώσει στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Να απαντήσει σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα. Έχει και αυτός υποχρέωση και έχω την αίσθηση, χωρίς να έχω πληροφόρηση, ότι θα το κάνει σε μεγάλο βαθμό. Ξέρετε, οι κυβερνήσεις, επειδή λέμε πάμε πίσω, κοιτάμε τι έγινε πριν από 10, 12, 15 χρόνια, οι κυβερνήσεις εκλέγονται, έρχονται και μετά αποδοκιμάζονται, όσο και να μην αρέσει αυτή η λέξη, από τους πολίτες, από τους ψηφοφόρους. Συνεπώς, εκείνος ο οποίος ελέγχεται τελευταίος είναι αυτός που φέρει και την τελική ευθύνη, η σημερινή κυβέρνηση. Οι παλιές κυβερνήσεις έχουν αποδοκιμαστεί, οι διαφορετικά θα εξακολουθούσαν να κυβερνούσαν συνεχώς τη χώρα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Κύριε Αντώναρε, τα όσα συνέβησαν με το τραγικό δυστύχημα που για τους περισσότερους είναι ένα προαναγγελθέν έγκλημα, με τους 57 επισήμως το τονίζω, ναι, αυτό, νεκρούς, κατά πολλούς είναι και η επιτομή της κατάρρευσης ενός αφηγήματος, του αφηγήματος του επιτελικού κράτους, που μπορεί στο κινητό σας να είχε τις e-gov πληροφορίες, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει, πέρα από τα ανθρώπινα λάθη, με ένα στοιχειώδες έστω σύστημα ασφάλειας, τη σύγκρουση. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ όπως ακριβώς το παραθέσατε. Είναι η κατάρρευση ενός επιτελικού κράτους, αυτό το οποίο προσπάθησε αντισυνταγματικά κατά τη γνώμη μου, με τον διορισμό μιας μεγάλης μερίδας υπουργών εκτός κοινοβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να ελέγχει τα πράγματα κεντρικά μόνος του με τη δική του ομάδα, η οποία όπως βλέπουμε έχει συρρυκνωθεί και το τελευταίο διάστημα με την αποχώρηση του ενός ή του άλλου. Αυτό απέτυχε. Απέτυχε λοιπόν αυτό το σύστημα πλήρους συγκεντρωτισμού που μπορεί να είχε και άλλες παραφιάδες και άλλες προθέσεις, αλλά αυτό ας το αφήσουμε κατά μέρος. Όπως απέτυχε όμως, κύριε Σαχίνη, νομίζω και αποτυγχάνει λόγω των γενικών κρίσεων που υπάρχουν και στην Ελλάδα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά και πανευρωπαϊκά, το σύστημα
άκρητων ιδιωτικοποιήσεων και κατάτιμησης σημαντικών τομέων της μέχρι τώρα δραστηριότητας του ελληνικού κράτους σε πολλές μικρότερες επιχειρήσεις. Τι εννοώ? Εννοώ πρώτον, το βλέπουμε στους σιδηροδρόμους, έσπασε σε 3-4 εταιρείες και έρχεται η εταιρεία η Ιταλική που ανέλαβε το βασικό έργο διακίνησης των επιβατών και λέει εμείς δεν έχουμε, έχουμε ευθύνη μόνο για τη διακίνηση, την ευθύνη για το έργο, τις υποδομές, το ένα, το άλλο, το β, το γ, το έχουν άλλες εταιρείες. Και εξαφανισμένη η Ιταλία, έχετε δει πουθενά να δώσει μία συνέντευξη, μία δήλωση ο επικεφαλής, ο διευθύνων σύμβουλος αυτής της εταιρείας? Όχι. Εγώ δέχομαι και την πληροφόρηση ότι από την πρώτη στιγμή βρίσκεται εκτός χώρας. Άλλο παράδοξο, έτσι. Και ενδεχομένως νομικά επιλείψιμο. Την ίδια κατάσταση έχουμε και στον τομέα της ενέργειας. Πάλι, σας κόβουν το ρεύμα. Δεν πληρώνετε το λογαριασμό και σας κόβει ο πάροχος το ρεύμα. Έτσι. Πληρώνετε το λογαριασμό και πρέπει να κάνετε επανασύνδεση. Πού πρέπει να τηλεφωνήσετε για να σας κάνουν επανασύνδεση? Όχι στην εταιρεία με την οποία έχετε συμπόλαιτο, αλλά στον ΔΔΜΕ, ο οποίος έχει λέει τα δίκτυα. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Και βεβαίως μπορεί όλα αυτά να εδράζονται πάνω σε ευρωπαϊκές οδηγίες ή κατευθύνσεις. Αλλά εδώ γίνονται στη χώρα μας κάτι υπερβολήν, με αποτέλεσμα να χαρατσώνεται φερρυπίν στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας, του ρεύματος, ο πολίτης, με ποσά τα οποία είναι αδιανόητα. Και να έρχεται η ΔΕΗ, ο βασικός πάροχος, πάνω από 60% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν ως πάροχο τη ΔΕΗ, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε με την πώληση του ποσοστού ελέγχου που είχε μέχρι πρότινος το ελληνικό κράτος, απόλυτα ιδιωτικοποιήθηκε, έτσι, επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και ταυτόχρονα ο σημερινός επικεφαλής της ΔΕΗ, που διορίστηκε από τους πρώτους αυτή τη θέση, από αυτή την κυβέρνηση, έρχεται και κάνει τι? Εξαγοράζει τη ρουμάνικη εταιρεία, της οποίας ο ίδιος ήταν διευθύνων σύμβουλος και την οποία είχε ρίξει στα βράχια μέχρι να έρθει στην Ελλάδα, με λεφτά της ΔΕΗ. Με λεφτά τα οποία έχει πάρει από τους Έλληνες φορολογουμένους, από τους Έλληνες καταναλωτές. Αντί να κοιτάξει λοιπόν πώς θα μειώσει το βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων, των Ελλήνων καταναλωτών, παίρνει αυτά τα χρήματα με τη σύμφωνη γνώμη προφανώς ενός φαντ που έχει μπει και έχει εξαγοράσει μέρος της ΔΕΗ και κάνει επενδύσεις, περίεργες για μένα, εκτός Ελλάδος και κανείς δεν κινείται. Έρχεται ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, και αποκαλεί την ΔΕΗ πρωταθλητή. Πρωταθλητής τι? Στο να δίνει τους Έλληνες καταναλωτές με υπέρογκους λογαριασμούς. Όλα αυτά λοιπόν είναι παρενέργειες μιας μανίας για ιδιωτικοποίηση, μιας μανίας να γίνονται όλα κεντρικά. Είναι δύο παράγοντες: επιτελικό κράτος, ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες εξηγούνται με τον νεοφιλελευθερισμό, οικονομικό νεοφιλελευθερισμό αυτής της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα δούμε το ένα ανεξάρτητα από το άλλο. Και γι' αυτό προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα και χτες να λέει αυτός δεν ήξερε. Μα ποιος ήξερε? Εγώ ήξερα. Και αν δεν ήξερε ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, αλλά μιλάμε για το σημερινό πρωθυπουργό, πάλι υπεύθυνος είναι. Η άγνοια, λέμε, του νόμου δεν συγχωρείται. Και βεβαίως δεν συγχωρείται στην κορυφή της εξουσίας, στην κορυφή της κυβέρνησης. Ξέρετε, πήρα λίγο μονότερα, μου λέει, όχι, όχι, να το βάλω σε πλαίσιο. Όχι, αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι έχω βροχή ερωτημάτων και σκληρών και προς εσάς, των ακροατών, τα οποία κρατώ. Όμως θέλω να σας ρωτήσω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει δεν ήξερε. Ο Υπουργός Αναπτύξεως λέει ξέραμε ότι δεν ήταν ασφαλής η σιδηροδρομή και τα τρένα, αλλά αν το λέγαμε δεν θα μπαίνει ο κόσμος μέσα. Απίθανα πράγματα, κύριε Σταχίνη, ναι. Έτσι. Ο Υπουργός, ο αρμόδιος που παραιτήθηκε, στη Βουλή κατακεράβνωνε τις ερωτήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης λέγοντας μη μιλάτε για ασφάλεια, δεν σας επιτρέπω, είναι ασφαλή. Και απεδείχτη σε λίγα 24 ώρα ότι ήταν νεκροφόρες. Υπάρχει θέμα για τον κύριο Καραμαλή πέρα από την παραίτησή του? Κοιτάξτε, ο καθένας το μέγεθος της ευθύνης και το βάρος της συνείδησής του το κουβαλάει μόνος του. Έτσι. Εάν ο ίδιος δεν κρίνει ότι αυτό
που απαγορεύει την περαιτέρω συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα της χώρας, εγώ τι να πω από εκεί και πέρα, έτσι. Αλλά βλέπουμε και τη συνέχεια. Ανατίθενται καθήκοντα διοίκησης, κύριε Σαχίνη. Αυτό λέει η πρωθυπουργική απόφαση. Όχι πολιτικής ευθύνης του συγκεκριμένου Υπουργείου, στον Υπουργό Επικρατείας, με απόφαση του Πρωθυπουργού, χωρίς να ορκιστεί όπως ορίζει το Σύνταγμα. Γιατί εκεί προφανώς μέσα στο Υπουργείο αυτό κάνει κουμάντο κάποιος άλλος. Ο υφυπουργός κύριος Καραγιάννης, τον οποίο κανείς δεν θέλει να αγγίξει. Ο καθήλυνα είναι αρμόδιος για τους σιδηρόδρομους. Ακριβώς. Ο οποίος ομοίως δεν παραιτήθηκε όπως είπε. Δεν παραιτήθηκε. Μάλιστα. Και ο οποίος έχει υπογράφει όλες τις συμβάσεις του συγκεκριμένου Υπουργείου. Αυτό δεν εξαγνίζει, δεν αθωώνει τον παραιτηθέντα υπουργό Κώστα Καραμαλή, όχι τον πρώην πρωθυπουργό, είναι να κάνουμε μία. Τον πρώην υπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, τον γιο του Αχιλέα Καραμαλή. Έτσι. Δεν τον εξαγνίζει. Γιατί αν έχεις ευθύνη στα χαρτιά, τι κι αν τις την έχουν πάρει, αν έχεις αρμοδιότητες στα χαρτιά, τι κι αν τις έχουν πάρει άλλοι. Εσύ έχεις την ευθύνη, έτσι. Παρόλα τα αυτά όμως δείχνει ότι υπάρχει ένα βρώμικο, για μένα απολύτως αδιαφανές κύκλωμα, σύστημα αποσιώπησης πραγμάτων που γίνονται εκεί μέσα. Δεν μπορεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήρθε πριν από 4 χρόνια με την αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου που όλα θα τα σφάξει, όλα θα τα μαχαιρώσει, όλα θα τα κάνει καλύτερα, να μας λέει τώρα ότι δεν ξέρει. Γιατί μα δεν ξέρει, είναι ανεπαρκής, είναι ανίκανος, κάνει μόνο για διακοπές. Ναι, αλλά λέει ότι θα χτυπήσει το βαθύ κράτος που είδε. Πότε. Η θητεία του τελειώνει, καλός ή κακός, σε 1, 2, 3 μήνες. Εάν πάρει ξανά εντολή, που εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να την πάρει την εντολή, διότι απέτυχε στην τετραετία του και κρίνεται συνεπώς από τους Έλληνες πολίτες, και αυτό προσπαθεί να διασώσει την αρνητική κρίση, πότε θα το κάνει, ή τι θα το κάνει 4 χρόνια, επειδή δεν ήξερε? Μα αν δεν ήξερε, είναι υπεύθυνος. Δεν είχε ενημερωθεί? Εγώ ακούω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το επιτελείο που έλεγε ότι είχε τους αρίστους, είχε ενημερωθεί για τα πάντα. Για αυτά ειδικά που του συνέβησαν δεν είχε ενημερωθεί? Υπήρχε κάποια μαύρη τρύπα? Γιατί δεν ενημερώθηκε? Και όπως είπατε και εσείς πολύ, πολύ σωστά, εδώ περηφανεύονται ότι φτάσαμε με απίθανους ρυθμούς και με τεράστιο κόστος, υπογραμμίζω εγώ, στο ψηφιακό κράτος. Και βγαίνουν 2-3 νεαροί άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις περασμένες μέρες, νέοι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη ζωή και λένε καλά. Δεν μπόρεσαν να φτιάξουν μια εφαρμογή, ένα app, όπως λένε στην γλώσσα τη σύγχρονη γλώσσα, για να ελέγχουν τους σιδηροδρόμους? Δεν είναι τόσο απλό, το παραδέχομαι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δεν δέχεται, δεν εγκρίνει πια αυτές τις επιφανειακές και όχι πιστικές εξηγήσεις, τις οποίες προσπαθεί να δώσει η σημερινή κυβέρνηση. Ως θητεύσας και στην πολιτική, ρωτάει εδώ ο Βασίλης, υπάρχει θέμα ποινικό κατά τη γνώμη σας για ενδεχόμενο δόλο διαομολογίας του Υπουργού Αναπτύξεως ότι γνώριζαν αλλά δεν το έλεγαν, γιατί ποιος θα μπαίνει στο τρένο? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ούτε εισαγγελέας ούτε τόσο επαρκής νομικός για να κρίνω τέτοια θέματα. Λέω όμως το εξής. Μπορούμε να φανταστούμε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που ένας υπουργός θα έλεγε δημόσια σε τηλεόραση κάτι τέτοιο και δεν θα είχε κληθεί, έστω με τους περιορισμούς που υπάρχουν για σχετικά με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, δεν θα είχε κληθεί από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, από την αρμόδια εισαγγελία, να δώσει εξηγήσεις για το τι εννοούσε? Βλέπετε να έχει κινηθεί κάτι? Εγώ δεν βλέπω να έχει κινηθεί κάτι. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε εντολή βεβαίως για να μεταφερθεί η ανάκριση μετά από πίεση σε φέτες ανακριτές, και το μόνο που τον ενδιέφερε από την αρχή ήταν πώς διέρευσε στα μέσα ενημέρωσης η κατάθεση του σταθμάρχη, ο οποίος βεβαίως είναι ο άμεσος υπεύθυνος για τους κακούς χειρισμούς τους οποίους έκανε. Μα αυτό είναι το θέμα, πώς διέρευσε από τους δημοσιογράφους η κατάθεση ενός ανθρώπου ο οποίος κατηγορείται. Αυτό, ξέρετε, είναι δουλειά του δημοσιογράφου, να βρει όσα περισσότερα στοιχεία πρόκειται, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά περιέρχονται στα χέρια του με τρόπο ο οποίος δεν είναι απολύτως συμβατός με τα νόμιμα.
Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα να ερευνηθούν και φαντάζομαι ότι στο επόμενο διάστημα θα ερευνηθούν και οι ποινικές, ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Διότι δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο ποτέ κανείς να μην έχει ποινική ευθύνη για κάτι το οποίο έχει κάνει, για κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ενδεχομένως, για παραλήψεις. Ξέρετε, ποινικές ευθύνες επέρχονται και λόγω παραλήψεων. Αυτά όλα δεν πρέπει να ερευνηθούν, γιατί μας κάνει... Δηλαδή, τα πολιτικά μας πρόσωπα είναι άγια, δεν τα αγγίζουμε, προστατεύονται από κάποιους και όχι μόνο από το σύστημα καθοδηγούμενης ενημέρωσης το οποίο έχει οργανώσει πάλι το περίφημο επιτελικό κράτος. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα από πίσω. Φοβούνται κάποιοι ότι οι άνθρωποι αυτοί, αν πιεστούν πολύ, θα ανοίξουν το στόμα τους, διότι εγώ κάτι τέτοιο υποπτεύομαι. Λοιπόν, σας παραδίδω στους ακροατές και θα κλείσουμε μαζί. Πρώτα-πρώτα, ο φίλος ο Γρηγόρης. Λέει εδώ, κύριε Αντώναρε, μήπως δεν έχει ορκιστεί με ΦΕΚ ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί στο Υπουργείο αυτό ένα κομμάτι του έργου το αναλαμβάνει η εταιρεία με την οποία σχετίζεται εξαρχιστίας ο ίδιος? Κοιτάξτε, αυτό ούτως ή άλλως, αν έχει συμβεί, δηλαδή αν υπάρχει αυτή η διασύνδεση, είναι θεσμικά αλλά και ηθικά απαράδεκτο. Και έχουμε πει και στο παρελθόν ότι ό,τι είναι νόμιμο για την πλειοψηφία των πολιτών μπορεί να είναι πολιτικά ανήθικο ή απαράδεκτο για έναν άνθρωπο ο οποίος κινείται στον χώρο της πολιτικής. Τα μέτρα και τα σταθμά πρέπει να είναι αυστηρότερα για τους ανθρώπους της πολιτικής, όχι ελαστικότερα. Άλλος φίλος, ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει. Θα ήθελα το σχόλιο επί τη ευκαιρία που έχει στον κύριο Αντώναρο, του ίδιου του κύριου Αντώναρου, για μια έκθεση που τα κεντρικά ΜΜΕ την έθαψαν. Γιώργο, αυτή που είχατε πει, λέει, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα μας. Ξαφανίστηκε το θέμα. Κοιτάξτε, εξαφανίστηκε καταρχάς η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, και κύριε Σταχίνη, το ξέρετε και φαντάζομαι θα το έχετε σχολιάσει. Με τη δικαιολογία ότι βρισκόμασταν σε πένθος, το οποίο επίσημα είχε λήξει, άλλο το ότι η χώρα είναι βυθισμένη σε απόγνωση, αυτό το δέχομαι και το σέβομαι. Και με το γεγονός που ισχυρίστηκε επίσης αναλυθώς ο κύριος Γεραπετρίτης ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, θα έπρεπε ο κύριος Γεραπετρίτης ως συνταγματολόγος, καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, να γνωρίζει ότι η προεκλογική περίοδος αρχίζει από την ημέρα που προκυρήσονται οι εκλογές μέχρι την ημέρα που γίνονται οι εκλογές, δύο μέρες πριν για την ακρίβεια, και όχι όλοι οι προηγούμενοι μήνες. Η κυβέρνηση απέφυγε να απαντήσει, να συναντήσει και να απαντήσει στα ερωτήματα ενός θεσμού, γιατί μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι θεσμός, και λυπάμαι που την ίδια γραμμή ακολούθησε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, λυπάμαι που την ίδια γραμμή άρνησης ακολούθησε και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ντογιάκος. Συνεπώς δεν απέτυχε η επιτροπή. Η επιτροπή θα καταθέσει πλήρως την έκθεσή της. Απέτυχε η ελληνική κυβέρνηση, απέτυχαν οι ελληνικές αρχές να ανταποκριθούν στον ρόλο που έχουν να συνεργάζονται με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Γιώργος, δεν έχω την ίδια πολιτική άποψη σε κομβικά θέματα που αφορούν τις ζωές μας με τον κύριο Αντώναρο, αλλά συμφωνώ σε όλες τις γενναίες του τοποθετήσεις, ιδίως για τον Πρωθυπουργό. Γιάννης, ξύπνησε ο κύριος Αντώναρος και θα στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ που έγραψε ανεπανόρθωτα στο δημοψήφισμα τη βούληση του ελληνικού λαού? Κοιτάξτε, νομίζω σε αυτό απάντησα στην πρώτη ή δεύτερη ερωτήση που μου κάνατε. Και η θέση μου στο δημοψήφισμα ήταν ξεκάθαρη. Την είχα διατρανώσει και είχα τοποθετηθεί. Το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς μεταλλάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς συμμορφώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αφορά το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε αυτό το έκρινε πάλι μετά το δημοψήφισμα η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα την εντολή να κυβερνήσει τη χώρα και το έκανε. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ότι μείναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούμε να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθούμε να είμαστε στη ζώνη του ευρώ όπως πρέπει, και θέλω όμως, επισημένοντας πάλι τις ανεπάρκειες αυτής της κυβέρνησης, να συνεργαζόμαστε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Γιατί ξέρετε πότε δεν συνεργαζόταν η Ελλάδα ως χώρα πριν δημιουργηθεί με αυτή τη μορφή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όταν είχαμε χούντα και φύγαμε τότε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, που δεν είναι βέβαια θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φύγαμε από άλλους αντίστοιχους οργανισμούς γιατί μας πιέζανε. Δεν θέλω να κάνω σύγκριση
τόσο βαθιά αυτή τη συμπεριφορά τη σημερινή με την τότε, αλλά έχουμε υποχρέωση στα δύσκολα να δίνουμε τις απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα όταν μας τα θέτουν. Ο Σπύρος έχει μια σκληρή ερώτηση. Ασκεί κριτική, λέει, στον κύριο Μητσοτάκη. Και τι έκανε την περίοδο που ήταν στην κυβέρνηση ο κύριος Αντώναρος για να τον ψηφίσουμε? Δεν φουσκώθηκαν τα ελλείμματα? Δεν έγινε υδροκέφαλο το κράτος με αθρώες προσλήψεις? Κοιτάξτε, τα θέματα των προσλήψεων τα οποία είχε δημιουργήσει τότε το ΠΑΣΟΚ, πολλαπλασιάζοντας εποχικές συμβάσεις, έχουν απαντηθεί και να μην ξαναγυρίζουμε τόσα χρόνια πίσω. Ο καλός φίλος όποτε θέλει, εγώ σας δίνω, κύριε Σαχίνη, και το δικαίωμα να δώσετε και το τηλέφωνό μου και το email μου, το οποίο εσείς έχετε, προκειμένου να κάνουμε και έναν καλό διάλογο με τον λόγο φίλο. Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ανοιχτή και απευθείας επαφή με οποιονδήποτε το θέλει. Ξέρω, να κύριε Αντώναρε, εγώ γι' αυτό. Πραγματικά. Και χαίρομαι που το λέω από τη δική σας συχνότητα. Γι' αυτό και διαβάζω όλα τα ερωτήματα. Δεν λογοκρίνω τίποτα. Ο Φώτης λέει. Ακριβώς. Λοιπόν, και θέλω, ναι, και θέλω να απαντήσω σε ερωτήματα. Αλλά μην γυρίζουμε πάντα. Έχουμε μία τάση στον τόπο μας, δυστυχώς, να γυρίζουμε πίσω. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Οι νέοι άνθρωποι που βγαίνουν και διαμαρτύρονται κοιτάνε μπροστά και ανησυχούν για το μέλλον, για το αύριο, και κατηγορούν εμάς που είμαστε, εμένα που είμαι παλαιότερος, για πράγματα τα οποία δεν κάναμε ή δεν κάναμε όπως περιμένανε να τα κάνουμε. Πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε και το πολιτικό σύστημα να κοιτάει μπροστά. Αυτό το τι έγινε πριν από 15, πριν 25, πριν 35 χρόνια θα μας οδηγήσει πίσω στον Ελευθέριο Βελιζέλο και στον Χαρίλαο Τρικούπη και δεν θα μας πάει πουθενά. Είναι προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών και κουκουλώματος, θα τολμούσα να πω. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό αυτή τη φορά. Ο Φώτης λέει, ντροπή για τον ξυλοδαρμό, τις ανθρώπινες ευχές στον κύριο Βαρουφάκη, όχι τις πολιτικές, άλλο αυτό. Όμως εδώ συμβαίνει και το εξής, λέει. Ο ίδιος που ξυλοκοπήθηκε και πρώην υπουργός, λέει ότι αυτόν που συλλάβατε εγώ δεν τον έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Όχι, όχι, του απαντάει το κράτος. Όπως μου δημιουργεί, ναι, μεγάλη, προκαλεί μεγάλη έκπληξη το ότι σε πολύ σοβαρότερα αδικήματα η ανίχνευσή τους χωλαίνει, δεν προχωράει. Και ξαφνικά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες βρέθηκαν, βάσει των στοιχείων που έδωσε το αρμόδιο Υπουργείο και μάλιστα επώνυμα μέσω του Υπουργού, ο οποίος πολλές φορές κρύβεται, βρήκανε αυτούς που επιτέθηκαν, που υποτίθεται ότι επιτέθηκαν στο Γιάννη Βαρουφάκη. Εν πάση περιπτώσει, ο καλύτερος μάρτης και ο πιο αξιόπιστος για αυτά που συνέβησαν είναι το ίδιο το θύμα, εφόσον διατήρησε τις αισθήσεις του, και πρέπει αυτά τα οποία λέει να τα πάρουμε σοβαρά. Γιατί διαφορετικά θα στοχοποιηθούν άνθρωποι, όχι για αυτά που έκαναν, αλλά για τις πολιτικές τους πεπιθήσεις, με τις οποίες εγώ δεν συμφωνώ, εννοώ τις πεπιθήσεις των αναρχικών, αλλά κανείς δεν πρέπει να τιμωρείται στη χώρα για τις ιδέες του, μόνο για τις πράξεις του, εφόσον είναι παράνομες. Ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα λέει: καλημέρα, κύριε Αντώναρε. Το πρόβλημα είναι η μεγάλη διάβρωση του αθηνοκεντρισμού. Το πρόβλημα δεν μπορεί να βρει λύση μέσα από τον αθηνοκεντρισμό. 1000% συμφωνώ μαζί σας. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την αθηνοκεντρική προσέγγιση, η οποία ενοχλεί εσάς την Κρήτη, δικαίως, ενοχλεί τους ανθρώπους στη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία εγώ προέρχομαι, από τον πατέρα μου, από τη Θεσσαλονίκη, επίσης δικαίως, ενοχλεί τους ανθρώπους στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία με την εντυπωσιακή παρουσία τους, όπως και η Κρήτη, στον τομέα του τουρισμού συνεισφέρουν πάρα πολλά στην οικονομία και βλέπουν να μην αποκομίζουν τα ωφέλη σε υποδομές και σε άλλα παρεμφερή θέματα τα οποία τους αξίζουν, και έτσι πρέπει για αυτόν τον τρόπο να φροντίσετε κι εσείς όσο μπορείτε, ασκώντας πίεση, εκλέγοντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυνατό πολιτικό λόγο, να επηρεάσετε προς αυτή την κατεύθυνση αυτά που συμβαίνουν στην Αθήνα, που νομίζουν όλοι οι Αθηναίοι ότι μόνο αυτοί υπάρχουν. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν ο φίλος ο Κώστας λέει: ο κύριος Αντώναρος πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Να συμφωνήσω. Αλλά αν δεν κάνουμε αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας ειλικρινώς τα λάθη μας και τα λάθη του, περιμένει να τους εμπιστευτεί ο λαός? Όχι. Δεν περιμένω κανέναν να εμπιστευτεί κανέναν. Εκείνο το οποίο όμως βλέπω ότι οι κυβερνήσεις, το λέω ξανά, καταψηφίστηκαν. Τους είπαν να πάρουν δρόμο. Αλλάξανε. Και κρίνουμε πάντα τον τελευταίο δρομέα. Αυτό είναι απολύτως φυσικό. Πάρτε μια σκηταλοδρομία. Από ποιον εξαρτάται? Πέτσε ότι έχουν τρέξει καλά
τρεις από τους προηγούμενους δρομείς. Ένα τελευταίο θα κάνει θάλασσα. Όλα τα άλλα έχουν καταρρεύσει. Ο τελευταίος είναι αυτός που κρίνεται. Τη στιγμή μάλιστα που δεν είχε λειψή θητεία, 4 χρόνια ζήτησε, 4 χρόνια πήρε. Είπε ότι θα κάνει ό,τι ήθελε και είχε τέτοια πλειοψηφία ώστε μπορούσε να τα κάνει. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι τελικά οι αυτοδυναμίες και οι απόλυτες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες είναι μια μάστιγα για τον τόπο. Έχω αλλάξει γνώμη τα τελευταία 15-20 χρόνια, σας το ομολογώ. Και πιστεύω τελικά ότι θα πρέπει να συνεργάζονται πολιτικές δυνάμεις, όχι εκ διαμέτρου αντίθετες, αλλά δυνάμεις οι οποίες θα βρίσκουν κοινό προγραμματικό στόχο προκειμένου να πάνε τον τόπο ψηλά, μακριά, μπροστά και ψηλά, σωστά το είπα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε. Δεν είναι δυνατόν οι βουλευτές να κάθονται και να σκέπτονται πως όταν τελειώσει η δική τους θητεία θα έρθει ο γιώκας τους ή η κόρη τους για να κληρονομήσουν την έδρα. Πως θα ξαναβγούν κάνοντας ό,τι μπορούν, ό,τι μπορεί κανείς να διανοηθεί με μικροκομματικά, για μικροκομματικά ωφέλη. Θα μου πείτε δεν πιέζονται από την κοινωνία. Βεβαίως πιέζονται από την κοινωνία και η κοινωνία τους πιέζει, διότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, ξέρετε, δεν έχει μείνει άλλος εργοδότης από το ελληνικό δημόσιο με αυτά τα οποία γίνονται. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, να μην αφήσουμε να τις κατασπαράσουν τα μεγάλα συμφέροντα. Τα λεγόμενα funds τα οποία έρχονται είναι άγνωστης εταιρικής και ιδιοκτησιακής μορφής και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μπουν σε μια επιχείρηση, να απομυζήσουν ό,τι μπορούν να απομυζήσουν, να μειώσουν το προσωπικό, συνεπώς και το κόστος όσο μπορούν, και μετά από 3-4 χρόνια να ξαναπουλήσουν το μερίδιό τους με κέρδος και να φύγουν. Και τι αφήνουν μετά πολλές φορές? Ένα κουφάρι το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτός είναι ο κίνδυνος που βλέπουμε, που έχουμε και για το οποίο αναφέρθηκα και στην ηλεκτρική ενέργεια, ΔΕΗ, και στους σιδηροδρόμους αυτή τη φορά. Και όποιον βρίσκουν από το δημόσιο ή στις δημόσιες επιχειρήσεις να μην κάνει καλά τη δουλειά τους, τότε να ξεπεραστούν οι συνδικαλιστικές αντιρρήσεις, εγώ το λέω ξεκάθαρα αυτό το πράγμα, και αυτούς οι οποίοι παρανομούν και δεν κάνουν το καθήκον τους με όρους βάσει των οποίων έχουν προσληφθεί, να τους στείλουν σπίτια τους. Κύριε Αντώναρε, κοιτάξτε εδώ το κοινό, θα το πω, έχει αγριέψει, θέλει βροχιδών μηνύματα. Ακούστε εδώ, λέει η Ελένη. Ο κύριος Αντώναρος βλέπει κάποια διαφορά σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ? Πού ακριβώς? Στις πυρκαγιές, στα δακρυγόνα, στις διαδηλώσεις, στο ότι αφήνουν την παραβίαση συμφωνίας των Πρεσπών και την αδιαφορία μας, στην αγνόηση της βούλης του λαού που τον λένε και όχλο, τις ιδιωτικοποιήσεις, τα εθνικά θέματα, τις αλλαγές των σχολικών βιβλίων όπως ορίζει η πετυχημένη συμφωνία των Πρεσπών? Γιατί λοιπόν είναι στο δίλημα να αλλάξει κόμμα? Και κάποιος άλλος μου λέει, ποια είναι η γνώμη του τώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι προέρχεται και από τη Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν πρέπει τα πολιτικά κόμματα να τα βάζουμε όλα μαζί μέσα σε ένα τσουβάλι, να βάζουμε μέσα την κουτάλα και τα ανακατεύουμε. Αυτό πιστεύω ότι είναι δύναμή της στα θεμέλια της αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα έχουν αρκετές διακριτές διαφορές μεταξύ τους, έχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την πορεία των προσώπων και τη συμπεριφορά των προσώπων, έχουν σημαντικές διαφορές και στις κεντρικές επιλογές τις οποίες κάνουν. Δεν λέω λοιπόν ότι τα κόμματα, πώς να το πω, είναι από τη βάση τους απολύτως διαφορετικά το ένα από το άλλο. Ξέρετε, όλες οι δυτικές δημοκρατίες κυβερνιόνται με εναλλαγές κομμάτων, τα οποία έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Αν πάμε στη Γερμανία, θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή κυβερνιέται από ένα συνασπισμό τριών κομμάτων, όπου τα δύο από τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες μεταξύ τους για τον τρόπο με τον οποίο σε μια χώρα που είναι πολύ παγωμένη το χειμώνα, γι' αυτό και το λέω, θα εξασφαλίζεται η θέρμανση των πόλεων τους χειμωνιάτικους μήνες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο θέλουμε να τα βλέπουμε, και δεν πρέπει αυτό να μας οδηγεί σε κόμματα οριακά, σε κόμματα αμφισβήτησης.
Όλα τα κόμματα έχουν το δικαίωμα να απαιτούν και να περιμένουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Αλλά πρέπει να βλέπουμε και ποια κόμματα έχουν τη δυνατότητα να κυβερνήσουν τη χώρα. Πάντως ο Κώστας λέω ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Μετά από τις πρώτες εκλογές, όχι μετά από δεύτερες. Ο Κώστας εδώ, κύριε Αντώναρε, λέει ότι μήπως ο κύριος Αντώναρος είναι από τους βασικούς μοχλούς να δούμε μια συγκυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Και ο φίλος, απαντήστε σε αυτό, και ο φίλος ο Αντώνης γράφει εδώ πέρα. Μα κύριε Αντώναρε, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, υπερχρέωσε τη χώρα και αυτός και φτάσαμε στα μνημόνια. Γι' αυτά δεν θα πείτε, λέει, μια κουβέντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω άλλη αντίληψη σε αυτό το θέμα το τελευταίο, να το πω ξεκάθαρα. Όπως ξέρετε, είναι υπό αμφισβήτηση ο βαθμός υπερχρέωσης, σε εισαγωγικά το βάζω, της κυβέρνησης από τον Κώστα Καραμαλή. Να μην ξαναγυρίσουμε και πούμε τι έγινε επί Σιμίτη. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι δεν κάνουν καλό στη δημόσια συζήτηση. Και ήρθε μια άλλη κυβέρνηση μετά του Γιώργου Παπανδρέου που περίμενε 6 μήνες, δεν έκανε τίποτα, έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν, θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα το 2023 για το τι έγινε το 2006, το 2009, το 2000, το 2010. Το θέμα είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματα από εδώ και πέρα. Άλλωστε, κανείς από αυτούς, ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου, ούτε ο Κώστας Καραμαλής, πάνε να γίνουν πρωθυπουργοί αύριο. Μιλάμε για υπαρκτά κόμματα, με υπαρκτούς αρχηγούς. Και γι' αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Γι' αυτά πρέπει να δώσουμε λύση. Εγώ δεν λέω ότι στο παρελθόν, μην παρεξηγηθώ, όλα γίναν τέλεια. Αντιθέτως, υπήρχαν αστοχίες, ατέλειες, λαθεμένες αποφάσεις. Με μια διαφορά, ότι οι προηγούμενοι ανέλαβαν τις ευθύνες τους και για όσους δεν τους ανέλαβε, τους ανέθεσε τις ευθύνες, τους επιβάρυνε με τις ευθύνες ο Έλληνας πολίτης, στέλνοντάς τους αδιάβαστους στα ζητούμενα, στα αζήτητα μάλλον της ιστορίας. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε? Τι ζητάνε οι άνθρωποι από εδώ και πέρα? Να ασχολούμαστε με το χτες, να πούμε τι έγινε επί Κονδύλι, επί Βενιζέλου, επί Τρικούπη, πώς χάθηκε η Ελλάδα, πώς μεγάλωσε η Ελλάδα, πώς έγινε στο τέλος του προπερασμένου αιώνα η χρεοκοπία της χώρας. Να δούμε τώρα πώς θα τα λύσουμε τα θέματα. Τα θέματα είναι, είναι τωρινά, σημερινά, και μένουμε πίσω σε ένα οργανισμό στον οποίο έχουμε επιλέξει και υπογραμμίζω θέλουμε να ανήκουμε, όπως είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Είμαστε ουραγοί. Είμαστε κάτω-κάτω μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι οποίες μπήκανε 30 χρόνια μετά από εμάς μέσα και κινδυνεύουν να μας ξεπεράσουν. Μου έλεγε ένας επιχειρηματίας πρόσφατα εδώ στην Αθήνα, που είναι ενεργός και στη Ρουμανία, ότι η Ρουμανία έχει ξεφύγει, είναι μπροστά. Και εμείς συζητάμε ακόμη τι θα κάνουμε. Συζητάμε ακόμη εάν είναι ασφαλή τα πλοία που μεταφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια επισκεπτών στα νησιά μας. Δηλαδή, αν έχουμε τέτοιες ανησυχίες, γιατί δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε? Γιατί περιοριζόμαστε μόνο στη συζήτηση? Γιατί περιοριζόμαστε μόνο στη συζήτηση αφού έχει προκύψει το πρόβλημα? Γιατί δεν μπορούμε να προλάβουμε, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ακούστε, γιατί ενδεχομένως, και το ξέρετε αυτό, ο λαός, ο πολίτης, έχει συσσωρευμένη οργή δεκαετιών. Βεβαίως. Θεωρεί ότι το πολιτικό σύστημα από ένα σημείο και ύστερα αποσχίστηκε από τα δικά του θέλω, δεν τον έλαβε υπόψη. Είπατε εσείς ότι άλλαξε την πορεία του ο ΣΥΡΙΖΑ στην ευρωπαϊκή προοπτική. Με ρωτάνε όμως πολλοί εδώ, πόσο δημοκρατικό είναι σε αυτή την αλλαγή να γράφεις τα παλιότερα των παπουτσιών σου μία απόφαση κακή, σωστή, θα το έκρινε η ιστορία, το 65% του ελληνικού λαού? Όταν εσύ το έχεις προκαλέσει, μου λένε εδώ. Άλλοι μου λένε επίσης, προσέξτε εδώ τι μου λένε, ότι αν δεν δούμε τα λάθη μας σωρευτικά και τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος, πώς να αλλάξει η κατάσταση? Δηλαδή να τα κουκουλώσουμε? Τα λάθη μας τα δείχνουν οι 57 άνθρωποι που σκοτώθηκαν μέσα στα τρένα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα είναι άρρωστο, θέλει εκβάθρων ανατροπή και στήσιμο με καινούργιες σκέψεις. Και τι κάνουμε? Παίρνουν και βάζουν επικεφαλής του οργανισμού έναν κύριο, ο προσωρινό λέει, ο οποίος έχει την ευθύνη για αυτά που γίνανε, επειδή είναι κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
πώς θα λυθεί το θέμα. Ξέρετε, είναι σαν να σας πούνε, κύριε Σαχίνη, ότι από αύριο ομιγέννητο σταματάει η ακτοπλοϊκή σύνδεση του Πειραιά με το Ηράκλειο. Μπορεί να λειτουργήσει η Κρήτη? Δεν μπορεί να λειτουργήσει η Κρήτη. Το ίδιο λοιπόν πρόβλημα προκύπτει και αυτή τη στιγμή με το σταμάτημα, με το πάγωμα της συνδρομικής σύνδεσης Αθηνών-Θεσσαλονίκης και με όλες τις πόλεις που είναι ενδιάμεσα. Θα λυθεί λέει με λεωφορεία τα οποία θα μπουν μέχρι να δουν τι θα κάνουν. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει, θα ξαναμπεί άνθρωπος στους δρόμους έτσι γρήγορα? Ενδεχομένως όχι. Αν και πρέπει να ξεχνάμε, κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι μετακινούνταν σε αυτή τη γραμμή. Εκατοντάδες χιλιάδες κάθε μήνα. Πρέπει λοιπόν τα προβλήματα να μην τα αναθέσουμε σε κάποια επιτροπή άγνωστων στο ευρύ κοινό ανθρώπων, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τα λύσουν. Εγώ θα έκανα κάτι πιο τολμηρό, μπορεί να είναι λίγο μειωτικό για τη χώρα, στην εθνική μας περηφάνεια. Να φωνάξεις τρεις ειδικούς από το εξωτερικό. Ποιος είναι ο καλύτερος στην Αγγλία, ποιος είναι ο καλύτερος στη Γαλλία, ποιος είναι ο καλύτερος στη Γερμανία. Τους πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για να δώσουν λύση. Αλλά θα εφαρμοστεί η λύση αυτή. Χωρίς μικροκομματικές ή μικροπολιτικές επιφυλάξεις. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το κουράγιο να το κάνουμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να λυθούν. Δεν ξέρω αν έχουμε τόσους καλούς ειδικούς, αδέκαστους και ανεξάρτητους στην Ελλάδα. Γιατί λοιπόν να μην μάθουμε από τις εμπειρίες των λεγόμενων κουτόφραγκων, που μόνο κουτόφραγκοι δεν είναι, έτσι. Εφόσον ανήκουμε και θέλουμε να ανήκουμε στο δικό τους χώρο. Αυτό λέω. Ας κάνουμε και κάτι ριζοσπαστικό μια φορά. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, μήπως λοιπόν, κύριε Αντώναρε, πρέπει να πάμε σε επανεθνικοποίηση του ΟΣΕ ως βασικό μοχλό ανάπτυξης της Υπαίθρου, και αν προκύπτει κάτι διαχρονικά, είναι ποιος κυβερνάει τελικά αυτή τη χώρα? Οι νταβατζίδες κάνουν κουμάντο και υπαγορεύουν στο πολιτικό σύστημα τις αποφάσεις τους? Δύο πράγματα έχω να πω πάνω σε αυτό. Πρώτον, είμαι υπέρ της επαναπόκτησης του ελέγχου επί των σιδηροδρόμων από το ελληνικό δημόσιο. Ξεκάθαρα πράγματα. Και δεύτερον, θεωρώ επίσης ότι η Ελλάδα, η χώρα, το κράτος πρέπει να επανακτήσει έστω προσωρινά τον έλεγχο επί της ΔΕΗ. Το έχω ξαναπεί επίσης δημόσια. Να δώσεις αυτό το φαντ στο οποίο ξεπούλησε το 17% αν δεν κάνω λάθος, που ήταν και το ποσοστό ελέγχου του ελληνικού δημοσίου, να πάρει πίσω αυτό το ποσοστό, να αποκτήσει τον έλεγχο ώστε να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο κόστος ενέργειας για τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συνεχίζονται και κανείς να μην λέει τίποτα. Και να σας πω κάτι, θα κάνω και μια κριτική προς τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί κανείς δεν μιλάει για τη ΔΕΗ, κύριε Σαχίνη? Γιατί τους δίνουν από τη ΔΕΗ ολοσέλιδες διαφημίσεις. Πάρτε τις κυριακάτικες εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Με συγχωρείτε. Ολοσέλιδες διαφημίσεις από τη ΔΕΗ, οι οποίες δεν έχουν καμία ενημερωτική αξία. Μεταξύ των οποίων λέγεται σε κάποιο κομμάτι αυτής της ολοσέλιδης διαφήμισης επί μήνες τώρα, με περηφάνεια, ότι μειώθηκε η λιγνητική παραγωγή κατά 49%. Η λιγνητική παραγωγή πρέπει να αυξηθεί. Γίνεται κυβερνητική απόφαση. Γίνεται στη Γερμανία, γίνεται στην Πολωνία, γίνεται παντού. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί θέλουν να αγοράζουν ακριβά φυσικό αέριο και να μετακυλίουν το κόστος στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες καταναλωτές, οπότε να γεμίζουν τα ταμεία της ΔΕΗ. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά τα οποία γίνονται. Δεν είμαι η μοναδική φωνή που τα λέει, τα λένε αρκετοί άνθρωποι, αλλά πρέπει κάπου να ακούγονται. Θέλω να κλείσουμε με τρία ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο, εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές, ισχύει ότι σβήνονται οι ευθύνες αφού έχει προηγηθεί πρώτα η συγκρότηση της Βουλής από πρώτες εκλογές για όποιον τις έχει? Δεύτερο ερώτημα εδώ. Κύριε Αντώναρε, λέει κάποιος, μήπως ετοιμάζεται ο Κώστας Καραμαλής για πρόεδρος Δημοκρατίας και κάνετε αυτές τις κινήσεις? Και τρίτο ερώτημα, μήπως ήρθε η ώρα, κύριε Αντώναρε, να σταματήσει το παραμύθι, λέει, με το πολιτικό κόστος? Επιτέλους υπάρχει και το πραγματικό κόστος που πρέπει να πληρώσουν οι άνθρωποι, οι καινούργιες σκέψεις και οι καινούργιοι διάλογοι. Άρα, μήπως πρέπει να σταματήσει αυτός ο προκλητικός νόμος περί ανευθύνης υπουργών που δεν είναι περί ευθύνης υπουργών? Λοιπόν, επειδή η πρώτη με την τρίτη ερώτηση συνδέονται, θα σας πω το εξής. Δεν είμαι
πόσο, σας το έχω, θα το είπα άλλωστε και προηγουμένως, επαρκής νομικός για να απαντώ αυτά τα ερωτήματα που έχουν σχέση με τη νομική επιστήμη και, με την επιστήμη και τις ποινικές συνέπειες. Είναι ξεκάθαρο ότι το ειδικό καθεστώς το οποίο έχει δημιουργηθεί βάσει του συντάγματος και με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά καιρούς της τροποποίησης του συντάγματος για ανεύθυνους στην ουσία υπουργούς ή για να δημιουργηθεί ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο ώστε να παραπεμφθεί για κάτι ένας υπουργός, εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Ξεκάθαρα πράγματα. Σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης μπορεί να κληθεί οποιοδήποτε υπουργός, το είδαμε στην Αυστρία, το είδαμε στη Γερμανία, το είδαμε στην Ισπανία, το είδαμε παντού, από τις ανακριτικές αρχές να καταθέσει και ενδεχομένως μετά την άρση της ασυλίας του να του ασκηθεί δίωξη. Εδώ, όπως ξέρετε, μόλις προσκρούσει ένας ανακριτής στο όνομα υπουργού, είναι υποχρεωμένος να του στείλει όλο το φάκελο στη Βουλή. Λέτε και η Βουλή μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι. Η Βουλή τι κάνει, προστατεύει τους δικούς της. Έτσι. Πρέπει λοιπόν αυτό να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει γιατί ακριβώς δεν είναι δυνατόν όλα να γίνονται με ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος, πώς θα επανεκλεγεί βουλευτής ο Αντώναρος, ο Παπαδόπουλος, ο Γιαννόπουλος, ο Σαχίνης. Έτσι. Τώρα, στο άλλο θέμα, περί Καραμανλή. Δεν έχω σχέσεις προσωπικές, πολιτικές αυτή τη στιγμή με τον Κώστα Καραμανλή. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Κώστας Καραμανλής ό,τι κάνει, το κάνει με την ιστεροβουλία της επιδίωξης ενός ανώτατου αξιώματος, όπως είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι η απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, κατά τη γνώμη μου, είναι ορθή, ήταν όρημη, ήταν υπερόρημη. Αυτός έκρινε το χρονικό σημείο που ήθελε να την κάνει. Τι κάνει, απελευθερώνει τον εαυτό του, ταυτόχρονα όμως απελευθερώνει και πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι συνδέονται ψυχολογικά και πολιτικά μαζί του, ώστε να αποφασίσουν από εδώ και πέρα τι θα κάνουν. Αυτό για μένα είναι το κέριο και το αποφασιστικό. Πρώτο-τελευταίο ζήτημα. Ποια είναι η θέση, λέει, του κυρίου Αντώναρου ο Βαγγέλης για τους πληστηριασμούς, συμφωνεί με την καταλήστευση των ιδιωτικών περιουσιών? Είμαι κάθετα αντίθετος. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μπορεί αυτός ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του επειδή έχει πάρει κάποιο δάνειο και δεν μπορεί πια να εξυπηρετήσει, να εξαγοράσει το δάνειο στην ίδια τιμή με την οποία το εξαγόρασε το φαν, το σέρβισερ, όλοι αυτοί τους οποίους συζητάμε με περίεργους όρους αυτό το διάστημα και δεν δέχονται να το κάνουν οι τράπεζες. Αντίστοιχες μεθοδεύσεις έχουν γίνει, ενώ ευνοϊκές για τους δανειολήπτες, έχουν γίνει στην Κύπρο, έχουν γίνει στην Ιρλανδία, έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Αλλήμωνο οι άνθρωποι να χάνουν το βιός τους επειδή δεν μπόρεσαν κάποια στιγμή, ακριβώς λόγω των μνημονίων, ακριβώς λόγω των χαμηλών μισθών, ακριβώς λόγω της φτώχειας, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, κλείνω με το ερώτημα, αλλά εδώ δείξατε ότι απαντάτε σε όλα. Του καπετάνα Αναστάση, σκληρό ερώτημα. Κύριε Αντώνα Ρελή, καλημέρα. Με όλο το σεβασμό. Εργάζομαι στο εξωτερικό πολλά χρόνια και όχι στην Ελλάδα. Για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να απαλλαγούμε από όλους αυτούς που το δημιούργησαν. Και είστε κι εσείς ένα κομμάτι αυτού του προβλήματος, διότι κυβερνήσατε. Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα με το σκεπτικό και τους ανθρώπους που το δημιούργησαν. Όταν ήσασταν κυβέρνηση, για παράδειγμα, τι κάνατε για την ακτοπλοεία? Τίποτα, και μάλιστα με πολύ φρέσκο το εξπρες άμυνα. Μήπως πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα το υπάρχον να παραμερίσετε? Κοιτάξτε, εάν ο δικός μου παραμερισμός βοηθήσει την ανανέωση του. Καλά, δεν το είπε προσωπικά, φαντάζομαι. Είμαι πρόθυμος να το κάνω. Ακτοπλοεία. Ξέρετε, μετήχα στην κυβερνητική επιτροπή όταν ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχω πει, το λέω ίσως για πρώτη φορά δημόσια τη δική σας συχνότητα, κύριε Σαχίνη. Δύο φορές, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της κυβερνητικής επιτροπής, είχα πει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε θαλάσσιους αυτοκινητόδρομους, μεταφορικός όρος. Άλλα μέλη της κυβερνητικής επιτροπής γυρίσανε και με κοιτάξανε, κανένα δυο καγχάσανε, οι περισσότεροι δεν καταλάβανε τι ήθελα να πω. Επειδή αγαπώ πολύ τον νησιώτικο χώρο, ξέρω ότι η ακτοπλοεία πρέπει να έχει τεράστια ενίσχυση. Αυτό εννοούσα με την έννοια θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που έχει αυτό το νησιωτικό πλούτο. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που σε μεγάλο βαθμό ζει από τον πλούτο των νησιών μας, με τον τουρισμό αλλά και άλλους τρόπους. Και είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε τη δυνατότητα να απαιτήσουμε ειδικούς
λογαριασμούς και ειδικά ειδικές ενισχύσεις για την ενίσχυση της ακτιοπλοείας, την ενίσχυση των δρομολογίων, την πύκνωση των δρομολογίων. Αυτό εννοώ εγώ με την έννοια θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους. Δεν εννοούσα βέβαια να κτίσουμε αυτοκινητόδρομους μέσα στη θάλασσα. Είμαι λοιπόν κάποιος ο οποίος αυτό το θέμα το έχει βαθιά μέσα στην καρδιά του και θα συνεχίσω να το λέω και να το κάνω όσο είμαι ενεργός. Χαίρομαι λοιπόν που η τελευταία ερώτηση που μου είπατε αναφέρεται σε κάτι που με εκφράζει απόλυτα. Κύριε Αντώνα, φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι και είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Σας τα στείλω για να δείτε και τη διάθεση του κόσμου, αλλά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Όμως είναι προφανές ότι πια και το πολιτικό σύστημα και η πολιτική είστε σε μια οριακή στιγμή για τη χώρα. Φυσικά. Εγώ ξέρετε δεν είμαι βουλευτής και δεν έχω... δεν ήμουνα υποψήφιος από το 2015 και μετά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω ευθύνες, γιατί σας είπα και στην αρχή ότι ο καθένας ο οποίος διατυπώνει πολιτικό λόγο δημόσια, πολιτικό πρόσωπο είναι στην ουσία, έτσι. Πολιτική γίνεται και εκτός Βουλής, αν και αυτοί που έχουν εκλεγεί, έχουν την τιμή να εκλεγούν στην Βουλή των Ελλήνων, έχουν αυξημένες ευθύνες. Πρέπει λοιπόν όλοι να καταβάλουμε τις προσπάθειες οι οποίες χρειάζεται για να πάει ο τόπος μπροστά. Είναι κρίμα αυτός ο τόπος, ο παραδεισένιος που έρχονται άλλοι και μας ζηλεύουν, εμείς να τον καθυλώνουμε πίσω. Και ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία, κύριε Σαχίνη, όποτε εσείς κρίνετε, να πάρω και το αεροπλάνο μια στιγμή, να έρθω στο Ηράκλειο, να είμαι στο στούντιο μαζί σας και να απαντώ και ζωντανά τις ερωτήσεις για όσο χρόνο θέλετε. Όπως βλέπετε και όπως γνωριζόμαστε με τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει μαζί, δεν είμαι από εκείνους που αποφεύγω να απαντώ στις ερωτήσεις. Αυτό το είπαμε και εμείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Αντώναρε, γιατί απαντήσατε και σήμερα σε ένα εύρος ερωτήσεων. Όλες δεν προλαβαίναμε ούτως ή άλλως. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας μέρα στο Ηράκλειο. Καλή σας μέρα σε όσες και όσους είχαν την υπομονή να μας ακούσουν.